Έτσι ακριβώς. Και όμως το σημαντικό είναι αυτό. Ναι, και το καλό χαρακτηριστικό που έχουν οι καλοί μαθητέ είναι ότι είναι δικό μα. Σε βάζω να συνεχίσω. Λοιπόν, βάζω κάποια ιστορικά στοιχεία, γιατί η Μαέστρα, όπως γνωρίζετε, το Μαέστρο σήμερα δεν υπήρχε από πάνω. Από την αρχή που έχουμε τέτοιο μουσική με όργανα, δηλαδή. Ξεκινάμε, όλα ξεκινάνε από το Big Bang, όχι. Άλλο μάτι. Ξεκινάω τον 17ο αιώνα, πιο πριν η μουσική ήταν πιο πολύ φωνητική. Χοροπής και τα λοιπά ήταν την εξυπηρήση, μιλάμε πάντα, υπό την εμπειρία της υπηρεσίας, ας πούμε, και ήταν μόνο με φωνητή, δεν παίζαμε όργανα. Θεωρούσαν λίγα και πριν τα αξίωμα. Οπότε από τον 17ο αιώνα και μετά αρχίστηκε να πτήσει την οργανική μουσική, και μερικά σύνορα κιόλας, με κάποια άλλα να παίζουν μαζί, τα οποία δεν χρειαζόντουσαν και ιδιαίτερη καθοδήγηση, καθώς και η μουσική ήταν απλή, σαν σε ρυθμό και σαν δομή, ήταν απλά τα ίδια. Προχωρώντας προς το τέλος του 17ου αιώνα, επειδή μεγάλωνα τα σύνορα, κάποιος από τους μουσικούς είχε το ρόλο να δίνει το ρυθμό σου, πώς να συγκινήσουν και να σταματήσουν και να καθοδηγεί και το, για να ήταν πιο δυστήμιο, το ξάρι του λίγο, ας πούμε, νιώθαν κάτι και λίγο χέρι του. Ή μπορεί να ήταν κάποιος όπως το τσέπαν, αυτό εδώ που είναι ο πρόβλημα του πιάνου. Αλλά αυτά όσον αφορά μόνο το ρυθμό, ήταν όπως το ξέρουμε σήμερα, για να δίνει λεπτομέρειες, να καθοδηγεί, να δίνει, εντάξει, τα μυστική λίγη, να κάνουμε μόνο με ρυθμό παίχτης. Ή μπορούσε να ήταν κάποιος που να μην έπαιζε, να μην ήταν μέσα στο σύνολο των μουσικών, όπως ο Ζαν Βαπτίστ στη Λουλή, ο οποίος έδινε το ρυθμό με μια ράβδο, έτσι, χτύπαγε στο δάπεδο. Μόνο ρυθμός, οπότε. Ο οποίος είχε τα πτυχία να πεθάνει από αυτό. Σε μια συναυλία. Διεύθυνε μια συναυλία, ηρωνία, για τον βασιλιά της Γαλλίας, ο οποίος είχε αναρρώσει από μια αρρώστια που είχε και προς τιμή του δόθηκε μια συναυλία και αυτός ήταν ο μαέστρος και χτύπαγε το έδινε το ρυθμό με αυτή τη ράβδο, χτύπησε το πόδι του, άρχισε να τρέχουν αίματα, συνέχισε να τελειώσει η συναυλία, δεν είχε τίποτα, τους λέει εντάξει δεν είναι τίποτα, μετά μολύνθηκε από αυτή μια μόλυνση και δεν στείλει τίποτα, είπε στο καθήκον. Προχωράμε λοιπόν στον 18ο αιώνα. Και εδώ πέρα αρχίζει και μεγαλώνει η ορχήστρα, νέα όργανα. Και εδώ έχουμε κάποιους συνθέτες που λένε ότι αναλαμβάνουν και διευθύνουν τα έργα τους. Όπως ο Μότσαρτ είχε. Ή ο Μπετόβεν στα τέλη του 18ου, αρχές του 19ου. Οι οποίοι ξέρουν καλά μουσική, ξέρουν πολύ καλά το έργο τους, το γράψαν ήδη. Οπότε καθοδηγούν και τους μουσικούς και τους κατευθύνουν. Και φτάνουμε στον 19ο πλέον αιώνα, όπου διαμορφώνεται ο μαέστρος όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Τι είναι αυτό όμως που το δείξα αυτό, σε αυτή την εξέλιξη, το φανταζόσαστε, το είπαμε πριν. Ένα στοιχείο δηλαδή, ένα στοιχείο. Πάρα πολλά. Δηλαδή πήγαν νέα όργανα, νέες κατηγορίες οργάνων, που σημαίνει ότι έπρεπε να δοθεί μια καθοδήγηση για να υπάρχει ένα balance, μια ισορροπία μεταξύ όλων αυτών των οργάνων μεταξύ τους. Επίσης, κάποιος θα πρέπει να τους καθοδηγήσει γιατί επειδή υπάρχουν πάρα πολλά οργάνα, δεν μπορούν να παίζουν όλα μαζί. Άρα παίζει ένας δύο λεπτά ή λιγότερα και πρέπει να περιμένει για να ξαναδεί από το σπίτι να του πει πότε θα μπει να τον καθοδηγήσει σε αυτό. Γιατί μας έχεις το μέτρο θα σας πω. Sorry.
Και επιπλέον η μουσική γίνεται πολύ πολύ πλέον. Mm. Έχουμε πολύ λόγους ρυθμούς, πολύ πλέον και αρμονία, οπότε κάποιος πρέπει να μελετήσει πάρα πολύ καλά για να μεταφέρει ένα έργο και να το διευθύνει. Και πάμε στον πρώτο, τον Μέντελσον, ο οποίος και ο Βάντα, αυτοί δύο δημιουργήσαν δύο σχολές διεύθυνσης, θα λέγαμε. Πρώτος ο Μέντελσον ανακάλυψε, ας πούμε, πάλι και έφερε στο φως το έργο του Μπαχ, ο οποίος είχε ξεχαστεί, δεν υπήρχε. 1800 τόσο το ήταν. Ναι, μιλάμε αρχές του 1800. Mm. Και είδε τον Μπαχ και αφιέρωσε πολύ χρόνο στο να να παίξει τα έργα του. Οπότε ήθελε να είναι πολύ ακριβής σε αυτό που κάνει. Και μέσα από τη μελέτη αυτή, κιόλας θα είναι αυτός, μπορούμε να πούμε, που εφήβρε την πακέτα που συνορίζουμε. Με οποία την χρησιμοποίησε για να έχει πολύ ακρίβεια σε αυτό που θέλει να κάνει και να πει. Οπότε δημιουργήσε αυτή τη σχολή που λέει, ας πούμε, βλέπω, παίζω όσο πιο φυσικά και ουδέτερα την παρτούρα που βλέπω μπροστά μου. Στον αντίποτα έρθει ο Βάγνερ, ο οποίος είπε ότι ο μαέστρος θα πρέπει να έχει δικιά του άποψη πάνω στο έργο. Πρέπει να το μελετήσει δηλαδή και να καταλήξει τα δικά του συμπεράσματα και να μεταφέρει αυτό που πιστεύει ο ίδιος το έργο. Αυτά και προχωράμε. Αυτός είναι ο πρώτος εξειδικευμένος μαέστρος, ο Hans von Bülow. Γερμανός και δείχνει έργα του Βάγνερ. Από εδώ και πέρα πλέον έχουμε εξειδικευμένους μαέστρους που κάνουν μόνο αυτό δηλαδή. Μέχρι και τον Μπίλοφ δηλαδή ήταν και αυτός στην κατηγορία πλέον οι συνθέτες μαέστροι, αλλά κανείς δεν ξέρει σαν συνθέτη. Ήταν τόσο καλός μαέστρος όσο δεν έχουμε άλλη αυτό. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο που έχουμε. He was the first conductor to record a Fifth Symphony, Beethoven's Fifth. But this silent film is the only visual record we have of him in action. Ήταν σε ένα επίπεδο πολύ καλό. Ωραία, να δούμε ένα βίντεο τώρα. Μιας που είπαμε ότι οι συνθέτες ήταν και μάλιστα, διεύθυναν τα έργα τους. Οπότε εγώ είμαι συνθέτης, έγραφε ένα έργο. Το ξέρω πολύ καλά. Το μπορώ να το διεύθυνα το εξίσου το ίδιο. Να δούμε το βίντεο. Αυτό που κάνει με το χέρι το δίνει και ορχήστρα, έτσι, υποτίθεται. Τι εννοείς.
Δηλαδή η ορχήστρα τον ακολουθεί ακριβώς. Ναι, ναι, βέβαια. Κάνει αυτό το βαρετό πράγμα. Αλλά δεν τον ακολουθεί αυτό που δίνει το πρόσωπό του και η κίνησή του. Ευτυχώς. Ήταν να ακολουθήσει αυτό θα είχαμε. Και τα μάτια του. Ήταν ρομποτάκι το χέρι μου, βέβαια. Ναι, ναι. Μάλιστα η μουσική του κάνανε παράπονα πολλέ φορέ στο συγκεκριμένο. Λέει δεν μα δίνει κάτι. Δεν μα δίνει πότε θα πούμε. Δεν είδατε κάτι να κάνει όπω κάνει μια άλλη δηλώση. Τα φλάου που έχει ξεκινήσει. Γερμανία. Εντάξει, μουσική μου, εντάξει. Εντάξει, παίζουν μόνοι τους. Μόνοι τους, παίζουν μόνοι τους. Αλλά πάντως, του είχαν κάνει παράπονα μουσική, γιατί δεν μας δίνεις ατάκες για να μπαίνουμε. Και του είχε πει, δεν είναι δουλειά μου να σου δίνει ατάκες. Κορυφαίος συνθέτης εδώ. Thank you.
Παλικό κόρνο. Κόρνο. Ναι. Α, όχι βέβαια. Λοιπόν, τώρα αν ο βιολιστής έχει μόνο αυτό. Αν δηλαδή αυτός παίζει βιόλι μόνο αυτό. Άντε ο πιανίστας έχει δύο, δηλαδή έχει ένα κλειδί σόλ και ένα φα. Έχει βάζει δύο μαζί. Ο μαέστρος καλύτερα να διαβάσει όλο αυτό, δηλαδή να δει αυτό το χαρτί και να κάνει, δηλαδή να ακούσει τη μουσική. Δηλαδή θα πρέπει να το δει και να καταλάβει τι ήχο. Βγάζει αυτό το πράγμα. Σαν σύνολο. Σαν σύνολο. Σαν σύνολο. Ναι, και εδώ πέρα έχει το πιάνο που έλεγε πριν η Μέρη. Κάθε ας πούμε και μελετάει, εντάξει. Αυτό το βλέπει με την εμπειρία, με την εμπειρία που έχει. Μπορεί να διακρίνει κάποια πράγματα, δηλαδή θα πρέπει τον κόρο του να βρει πού βρίσκεται η μελωδία. Δηλαδή είναι τόσες νότες μαζί και κάπου πρέπει να βρίσκεται η μελωδία. Και κάποιες νότες παίζουν τον ρόλο της. Που υποστηρίζουν, ας πούμε, τις αρμονίες. Και κάπου υπάρχει μια μελωδία που ακούμε, ας πούμε, που είναι το χαρακτηριστικό. Αυτό πρέπει να το βρει και το αναδείξει ο Μάικλς. Οπότε, μπορεί να δει, ας πούμε, ότι αυτά εδώ τα όλα να παίζουν κάτι κοινό, αν πει.